Με απείλησε πως εάν συνεχίσω να διαμαρτύρομαι θα πάρει το γήπεδο από τους παλεμάχους. Αυτό καταγγέλει στην κάμερα του δίκτυο τηλεόραση ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Γιάννης Κούτρης, ο οποίος, όπως τονίζει, εδώ και ένα μήνα παρακαλάει τη Δημοτική Αρχή να κουρέψει το χόρτο μέσα από το γήπεδο στο πάρκο της Ομόνοιας για να μπορούν να αθληθούν. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, παρά τα παρακάλια του, δεν έχει γίνει τίποτε. Εδώ και ένα μήνα αδιαφορούν όλοι. Να μην αναφέρω ότι δήμαρχο δεν κάνει. Ντρέπομαι. Δεν είναι η Δημοτική Αρχή μιλάμε. Δημοτική Αρχή, ναι. Ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Καϊσόγλου, αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχος, κοροϊδεύει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο πίσω. Μόνο προχθές μου πήρε και μου είπε και όλο με απείλησε ότι θα το πάρουν το γήπεδο. Για να τα πάρουμε, κύριε Κούτρε, από την αρχή. Εσείς τώρα, ένα μήνα πριν, τους πήρατε πρώτη φορά τηλέφωνο. Πηγαίνω μέσα στο γραφείο, δεν με τηλέφωνο. Ένα δεν μου αρέσει με τηλέφωνο. Τι του ζητήσατε, να το κουρέψουν? Ζήτησαν να το κουρέψουν, να κάνουν γραμμές, να κάνουν τους μπάγκους και καθαριότητα. Ναι. Και επίσης το νερό. Τίποτα από όλα. Τίποτα δεν έκαναν. Τίποτα. Απολύτως. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να τα καθαρίσουν, γιατί δεν είναι δική τους. Τα κάνουν όλα. Είναι δική τους αρμόδια. Δική τους, οπωσδήποτε. Δεν είναι δικιά μας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ποτίζουμε μόνοι μας. Εάν γίνει η βάνα, κάτι. Αν δεν γίνει η βάνα, δεν μπορούμε να ποτίσουμε. Τώρα παρακαλούμε τον Θεό να βρέξει αύριο την άλλη. Για να μπορέσετε να το. Για να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε. Γιατί όλο το καλοκαίρι. Εγώ είμαι Πέτρο και όλη η ομάδα φυσικά. Ο ίδιος δηλώνει πως εδώ και μήνες έχει χαλάσει και η βάνα στο γήπεδο και δεν μπορούν να ποτίσουν. Μάλιστα, όπως αναφέρει, ο τεχνικός που έστειλε ο Δήμος δύο φορές δεν κατάφερε να την επισκευάσει. Τι πρέπει. Βάνα είναι από κάτω χαλασμένη. Ναι. Ανοίγοντας, σηκώντας το λευκιά, ένα μαναβέλα έχει εκεί, φεύγει το νερό όλο και δεν. Αυτό τώρα έγινε. Αυτό έγινε περίπου 6 μήνες παραπάνω. Δεν μπόρεσε δηλαδή ο κύριος Γάτσιος, ο προηγούμενος πρόεδρος του ΟΠΑΚ, να το κάνει. Ναι, δεν το κάνει. Αλλά ήρθε ένας νεαρός τώρα από την καινούργια Δημοτική Αρχή. Δεν μπορώ να τον. Τι να πω, να τον κατηγορήσω, δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Ναι. Με ζήτηξε σύρμα. Όταν μου λέει αυτός τεχνίτης, εγώ να τον δώσω σύρμα, σκέψε να βγάλει. Βγάλει συμπέρασμα. Έτσι δεν είναι. Είναι απαράδεκτο. Οπότε ήρθε να το επισκευάσει, δεν το επισκεύασε. Δεν με ζητούσε. Δύο φορές ήρθε, τίποτα. Σταματούσε απ' έξω και. Κοιτούσε. Ναι. Με τα μάτια δεν γίνεται όμως, δεν επισκευάζεται. Εγώ βάζω μπότες, πέφτω κάτω να δω τι γίνεται, δεν είμαι τεχνίτης. Με τον κύριο Καϊσόγλου τώρα, τι του είπε? Παναγιώτη, δεν έχω τίποτα να χωρίσω, ναι. Αλλά με πρόσβαλε και τον είπαν και οι άλλοι ότι δεν μπορώ εγώ στα 84 χρονών, δεν είμαι πιτσιρίκη. Ούτε επίδειξη θέλω, ούτε και χαρακτήρας μου δεν είναι να κατηγορώ. Αλλά αυτό που κάνει. Δεν θα πάει καλά. Ο ίδιος καταγγέλει επίσης πως ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, επειδή ο ίδιος επέμενε πως πρέπει τα χόρτα να κουρευτούν, τον απείλησε πως θα πάρει το γήπεδο από τους παλεμάχους. Κάτι που τον στεναχώρησε πολύ, καθώς εκεί αθλούνται αρκετοί παλέμαχοι και έχουν ξοδέψει χρόνια από τη ζωή τους πολύ μεράκι και αγάπη. Ναι, εμένα. Στο τηλέφωνο, τηλεφωνικά, όχι από το πρόσωπο. Τι σας είπε, δηλαδή. Μου λέει, μην το επιμένεις πολύ, μέχρι την Πέμπτη λέω πρέπει να γίνει. Άμα δεν στο πάρω, λέει, το γήπεδο. Στο πάρω το γήπεδο. Να το πάρει το γήπεδο. Τι, του παπά του ή της μάνας του. Καταλάβατε. Του είπατε ότι έχουν γίνει χαρτιά, ότι είναι δικό μας. Τα ξέρει αυτά όλα, τα ξέρει. Όλη η δημαρχία είναι υπέρ εμένα. Ξέρουνε. Δεν πάω ούτε για επίδειξη ούτε να κατηγορήσω. Δεν μου αρέσει. Και αυτά όταν φτάσει στο σημείο να πάω στη δημαρχία, δεν τρέπομαι. Κύριε Γιάννη, έξω από το γήπεδο έχει χόρτα. Έξω από το γήπεδο είναι τώρα, βρήκα εκεί δύο εργάτες, κάνανε εκεί με ψέματα δουλειά. Ένα κομμάτι κάνω, φεύγουν, ένα κομμάτι φεύγουν. Μέσα έχει ένα μέτρο, πάνω από μέτρο είναι. Καταλάβατε. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να το κουρέψουμε. Πάση θυσία πρέπει να γίνει. Επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Παναγιώτη Καϊσόγλου, αυτό που απάντησε είναι πως το γήπεδο θα κουρευτεί τις επόμενες ημέρες και πως μέχρι τώρα δεν γινόταν, καθώς προείχαν τα κημητήρια αλλά και οι πλατείες των χωριών. Όλα τα συνεργεία στο πράσινο δούλευαν πύρετο δός προκειμένου να μην υπάρχει καμία ατέλεια λόγω του Πάσχα.